Βρεθήκαμε πάλι σήμερα στην Τοβάλιου για δύο περιπτώσεις. Η μία είναι συνάδελφος εμποροϋπάλληλος που χάνει την πρώτη της κατοικία με δυσκολίες να ανταποκριθεί στα οικονομικά μεγέθη που ζητάει το φαντ, γιατί έχει μητέρα με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας αλλά και δύο παιδιά φοιτητές, μονογονεϊκή οικογένεια. Και η άλλη περίπτωση, ένας πρώην επιχειρηματίας από ένα χωριό της Νάουσας, που αυτή τη στιγμή το μόνο του εισόδημα είναι ένα κοινωνικό επίδομα 200 ευρώ. Αυτό που ζητήσαμε από τους εκπροσώπους του ΦΑΝΤ είναι αυτό που ζητάμε κάθε φορά. Δηλαδή να γίνει μια ρύθμιση η οποία είναι να είναι στα μέτρα των δανειζόμενων για να μπορούν να κρατήσουν τα σπίτια τους, να μένουν στα σπίτια τους αυτοί και οι οικογένειές τους. Δεν κάνουμε πίσω από αυτό. Δηλαδή το να έχει η λαϊκή οικογένεια ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι της για να μπορεί να βάζει τα παιδιά της είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε και δεν το διαπραγματευόμαστε. Σε αυτή τη βάση λοιπόν ζητήσαμε από το ΦΑΝΤ να ορίσει οικονομικά μεγέθη στα οποία να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι δανειζόμενοι. Θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα. Εμείς επιμένουμε ότι τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Ζητάμε και απαιτούμε και διεκδικούμε και καλούμε και τον κόσμο, τα εργατικά σωματεία αλλά και τους μαζικούς φορείς και στη δουλειά και στη γειτονιά να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας ώστε πιο αποτελεσματικά να υπερασπιζόμαστε τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών.